Σεβαστοί πατέρες, σεβαστές πολιτικές αρχές, φίλες και φίλοι, αγαπητά παιδιά. Πριν 13 χρόνια, η συμπατριώτησά μας Αλεξάνδρα Βακιτσίδου διοργάνωσε για πρώτη φορά στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Φλόρινα, αυτή την όμορφη εκδήλωση. Έχει κοντά της εθελοντές και εθελόντριες από διάφορους φορείς που πιστεύουν σε αυτή και στο έργο της. Έργο που χαρακτηρίζεται για την κοινωνική ελληνική και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Κάθε χρόνο λοιπόν μαζευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής όλοι εμείς που στηρίζουμε ο καθένας με τον τρόπο του τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Τους ανθρώπους που μόχθησαν, που εργάστηκαν, που πρόσφεραν και που τώρα έτυχε να βρίσκονται στο γεροκομείο μας. Είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι αναγνωρίζουμε και κατανοούμε ότι ό,τι έπραξαν και άφησαν ως παρακαταθήκη σε εμάς. Όπως επίσης και ότι δεν τους ξεχνάμε και το δείχνουμε με αυτή τη μικρή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που μπορεί να είναι μικρή σε όγκο, δεν πάβει όμως να φωνάζει το μέγεθος της μεγάλης εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης που νιώθουμε για αυτούς. Χαιρόμαστε για τα νέα άτομα που κάθε φορά βλέπουμε στην ετήσια συνάντησή μας. Μας θλίβει όμως το γεγονός ότι παράλληλα παρατηρούμε και την απουσία ορισμένων ατόμων. Ατόμων που αγάπησαν και στήριξαν εξ αρχής την προσπάθεια της Αλεξάνδρας. Ατόμων που παρότι λείπουν από κοντά μας, η φωνή της απουσίας τους είναι πολύ δυνατή. Μιλάμε για τον μακαριστό πατέρα Δημοσθένη, ο οποίος έδινε σε αυτήν την εκδήλωση το στίγμα του. Μας λείπει η εμβληματική του παρουσία, το χιούμορ του, οι συμβουλές του. Είμαστε σίγουροι ότι και από εκεί που είναι, μας δίνει τις ευχές και την αγάπη του. Κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Φλόρινας, των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της πόλης και των μέσων ενημέρωσης. Τιμούν με την παρουσία τους στη σημερινή μας εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήριος Βόστου, ο Δήμαρχος Φλόρινας κ. Βασίλειος Γιαννάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Κωνσταντίνος Ρόζας, η αντιδήμαρχος πολιτισμού Θεοδούλη Σοφία, ο διοικητής του νοσοκομείου Μάντσιος Γιώργιος, η συνάντησή μας σήμερα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα γυροκομείο Φλόρινας και Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής βίη παράλληλη από τον κ. Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο Χατζηστεφάνου, παιδί της γειτονιάς και της ενορίας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια από τη μεικτή τετράφωνη χοροδία του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας ο Αριστοτέλης και θα κλείσει η εκδήλωση με λίγα λόγια από την Αλεξάνδρα μας. Σεβασμιότατε, σας παρακαλούμε να ευλογήσετε την εκδήλωση. Κάθε χρόνο τώρα βρισκόμαστε στην ευχάριστο θέση αυτήν την περίοδο να έχουμε ανάμεσά μας την αγαπητή Αλεξάνδρα, η οποία έφυγε από τη πατρίδα μας, γιατί όπως ξέρουμε και βρίσκεται στην Αυστραλία. Εκεί, όπως πληροφορούμε, θα εργάζεται με κοινοτρόπους σε όλους τους τομείς της μεγάλης αυτής περιοχής της Αυστραλίας και προφαντώς με την Εκκλησία. Και την τιμούν ιδιαιτέρως όλοι οι αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Και χαιρόμεθα κι εμείς, διότι σχεδόν ένα μήνα τον χρόνο την έχουμε εδώ ανάμεσά μας και το κύριο της έργο είναι να προσφέρει ό,τι δύναται και παραπάνω από ό,τι δύναται για να εξυπηρετήσει τους πονημένους ανθρώπους. Και ένα εξ αυτών είναι να βοηθάει και το εκκλησιαστικό γεροκομείο, το Αυγουστίνο εκκλησιαστικό γεροκομείο, όπως το ονομάσαμε τώρα και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και ενδιαφέρεται κάθε χρόνο και τώρα, και όπως μας αναφέρεται και από την ομιλήτρια, ήταν πρώτα συνεργαζόταν πολύ με τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο και με την ταχυνότητά του.
Κύπρος τότε, της Μητροπόλεως, και την τιμούσαν ιδιαίτερος και ιδιαίτερος ο πατήρ Δημοσθένης, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο Εκκλησιαστικό Γεροκομείο και περισσότερα προσέφερε στον Μεμοριακό Ναό του Αγίου της Αγίας Παρασκευής, που μπορούμε να πούμε ότι και παλιότερα άλλοι ιερείς εργάστηκαν, αλλά αυτός εργάστηκε περισσότερο χρόνο και περισσότερο προσέφερε. Έφυγε από κοντά μας, αφού αποτονίστηκε και από την Ομολήτρια ότι από εκεί που είναι εύχεται για μας και για το Εκκλησιαστικό Γεροκομείο και για την Αγία Παρασκευή, η οποία μας απασχολεί φέτος περισσότερο από κάθε άλλο, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Συνεργαστήκαμε με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη τι θα γίνει. Και περιμένουμε να μας πούν οι ειδικοί επιστήμονες. Ο Αντιπεριφερειάρχης είναι μηχανικός, είπε, δεν είμαι ειδικός μηχανικός. Και περιμένουμε από τις επιτροπές που πέρασαν να δούμε τι θα γίνει. Να την κρεμίσουμε, να την επισκευάσουμε. Και ό,τι αποφασίσουμε εκεί οι ειδικοί, μην την και θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ύστερα από τόσο καιρό που έγινε, θα έχουμε μια καλή έκδοση στην υπόθεση αρχή και θα γίνει η Αγία Παρασκευή, η ανεπτυγμένη ενορία της πόλεως Λωρίνης και της περιοχής ολοκλήρου, θα πραγματοποιηθεί και θα γίνει ό,τι μας υποδείξουν οι δήμονες και οι επιτροπές, οι ειδικές επιτροπές που είναι από το κράτος. Εύχομαι, αγαπητή Αλεξάνδρα, που έρχεσαι από την Αυστραλία και μας φέρεις εκεί τους χαιρετισμούς και την αγάπη όλων των Αυστραλών και των Ελλήνων που είναι περισσότεροι εκεί πάρα πολύ και προφατώς της Εκκλησίας της Αυστραλίας, διότι όλοι οι αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας είναι Έλληνες και όλοι οι αρχιερείς είναι Έλληνες και πολλοί ιερείς οι οποίοι υπηρετούν εκεί και εξυπηρετούνται στις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων της κοινωνίας είναι Έλληνες. Εύχομαι να σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον αυτό και εύχομαι πάντοτε να έχεις αυτή τη δραστηριότητα την οποία έχεις αυτή τη στιγμή αν την έχεις όλη τη ζωή σου για να προσφέρεις ό,τι προσφέρεις και εκεί ακόμη στην Αυστραλία και εδώ. Ο Θεός να είναι μαζί σου και η Αγία Παρασκευή, την οποία τόσο τιμάς και τιμούμε όλοι βέβαια, και να είναι πάντοτε προστάτευση. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη χαρά, παρευρισκόμαστε όλοι σε αυτήν εδώ την μικρή τελετή που γίνεται με πρωτοβουλία επί σειρά ετών της Αλεξάνδρας της Μακητσίδου. Δεν τη βλέπω τώρα την Αλεξάνδρα. Προφανώς είναι εκεί που χρειάζεται και αυτή εδώ τη στιγμή για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς οι οποίοι προσήλθαν με τόση μεγάλη θέληση για να βοηθήσουν στο έργο το οποίο επιτελεί και αυτή. Αλεξάνδρα, πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε όλους αυτούς. Και η προσέλευση δείχνει ότι η πρωτοβουλία σου αυτή είναι, όχι μόνο είναι αξιέπαινη, αλλά είναι και αποδοτική. Και πολύ περισσότερο εμπιστεύονται εσένα και όλους τους συνεργάτες σου σε αυτό εδώ το έργο. Εύχομαι να έχεις υγεία, εύχομαι πάντα να προσφέρεις στον τόπο, στους συμπολίτες, ακόμα και στη μακρινή την Αυστραλία και να σε έχουμε και πάλι σύντομα κοντά μας. Γιατί κάποια στιγμή θα φύγεις. Πάλι σύντομα κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα. Καλούμε τον Δήμαρχο Φλόρινας, κ. Βασίλη Νιάκη. Καλησπέρα σας. Πράγματι η απουσία του πατέρα Δημοσθένη είναι φανερή, όχι μόνο στη σημερινή εκδήλωση, αλλά μέσα στη ζωή μας. Η ιδιαίτερη χαρά είναι και την εμπιστοσύνη συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση του διοργανώνει η προδιαγραφημένη συμπατριώτησά μας η Αλεξάνδρα Μακητσίδου, την οποία και τη συγχαίρω, μαζί με την ομάδα θελοντών που έχει κινητοποιήσει. Για μένα, τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι πηγή έμπνευσης, αξιών, γνώσεων, εμπειριών
Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε και να δικαιώσουμε τις ελπίδες και τους αγώνες και τις θυσίες τους, αλλά κυρίως να διαμορφώσουμε μια ατμόσφαιρα σεβασμού, κατανόησης και αλληλεγγύης απέναντι ως δημοτική αρχή, μέσα από τη λειτουργία του ΚΑΠΗ, του ΚΙΦΗ, αλλά κυρίως του βοήθεια στο σπίτι. Υποστηρίζουμε τη λειτουργία του γεροκομείου, είμαστε κοντά του όταν χρειάζεται. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά την κυρία Βακιτσίδου και να της πω ότι η δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά θα είμαι κοντά της ό,τι θέλει. Να είστε καλά, καλά αποτελέσματα στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε τη δημοτική μας. Στο σημείο αυτό θα αναγνώσουμε επιστολές χαιρετισμού από τον βουλευτή κύριο Πασοτηρίου και από την βουλευτή κυρία Πέδρα. Αγαπητοί, έλαβα με χαρά την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση «Αγαπάμε και βοηθάμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας». Δυστυχώς, λόγω της αρκωμοσίας μου που πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου στην Αθήνα, δεν είναι δυνατόν να παραστώ. Τονίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι οι άνθρωποι της σοφίας και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος να είμαστε δίπλα τους και να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Να θεωρείται δεδομένη τη συνεργασία μας. Με εκτίμηση, Στάνδρος Πασοτήρη. Προς την κυρία Αλεξάνδρα Βακιτσίδου, αξιότιμη πρόεδρε και μένη, αξιότιμη επίσημη προσκεκλημένη, αγαπητοί συμπολίτες, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε στη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνετε. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να σας συγχαρώ εκ του σύνεγγυς για την πρωτοβουλία τέλησης αυτής της ιδιαίτερης όμορφης εκδήλωσης, διότι βρίσκομαι στην Αθήνα προκειμένου να μετέχω στην αρκωμοσία της Νέας Βουλής, αλλά και επειδή κλήθηκα εκτάκτως να εκπροσωπήσω την πολιτική μου παράταξη και τον τόπο μας σε τηλεοπτικούς σταθμούς κανονικής εμβέλειας. Θεωρώ πως αυτή σας η δράση έρχεται να δώσει μηνύματα αλληλεγγύης και αγάπης και αποτελεί τιμή για τον τόπο μας η διαρκής προσπάθειά σας να σταθείτε δίπλα στην τρίτη ηλικία. Σας συγχαίρω λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς, καλή διασκέδαση στην πανέμορφη καρδιά με εκτίμηση βουλευτής Φλόρινας, κυρία Πέλκα. Πριν καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Ραπτόπουλο, εν συντομία θα αναγνώσουμε λίγα λόγια για την εμπνεύστα της εκδήλωσής μας που πραγματοποιείται εδώ και 11 χρόνια σε αυτόν εδώ το χώρο. Η Αλεξάνδρα Βακιτσίδου γεννήθηκε το 1951 στο Λεμό Πρεσπών. Σε ηλικία 17 ετών μετανάστευσε στην Αδελαίδα της Αυστραλίας, όπου και υπηρέτησε την ελληνική παροικία επί σειρά ετών με καταλυτική συμβολή στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς. Το 1992 εξελέγει η πρώτη Ελληνίδα δημοτική σύμβουλος στη Νότια Αυστραλία. Το 1996 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νότια Αυστραλία της απέλει με την ειδική διάκριση για την εθελοντική προσφορά της στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνοκυπρίων Γυναικών στην Αυστραλία από το 1999. Το 2004 βραβεύτηκε ως η καλύτερη εθελόντρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2010 βραβεύτηκε από την Ομαρχία Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της γιορτής της επόμενης Ελληνίδας, όπου και ανακηρύχθηκε γυναίκα της χρονιάς από την Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την προσφορά της στον εθελοντισμό. Το 2015 της αποδόθηκε τιμητικός τίτλος της πρέσβυρας του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που είναι Elizabeth Hospital της Αδελαίδας. Το καλοκαίρι του 2015 ο Σαβασμιότατος της απένειμε τον Ιερό Σταυρό του Αγίου Αρχαγγέλου της Φλόρινας. Το 2017 βραβεύτηκε από το Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας. Το 2019 ανακηρύχθηκε γυναίκα της χρονιάς στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας. Το 2021 στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση ανέβασε θεατρικό έργο η μισολογήτηση και διοργάνωσε μεγάλη συναυλία Μάνα Ελλάδα, όπου παρευρέθηκαν διπλωμάτες, πρόξενοι υπουργοί και πλήθος κόσμου. Επί σειρά ετών, 34 χρόνια, διοργανώνει μεγάλο φεστιβάλ στην Αδελαίδα. Φέτος επισκέφτηκαν 32.000 κόσμο το φεστιβάλ και συγκεντρώθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του ογκολογικού νοσοκομείου της περιοχής. Τέλος, το 2023, την ημέρα της Αυστραλίας, τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της λίστας τιμών από τον Γενικό Κυβερνήτη της Νότιας Αυστραλίας μεταξύ 11 Αυστραλών. Παρακαλούμε τον κύριο Ραπτόπουλο να προσέλθει και την ανάγνωση της ομιλίας του με θέμα «Χειροκομείο Φλόρινας και Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Δίη Παράδειγμα». Καλοκαίρι 1972, Φλόρινα, γειτονιά συνοικισμού μοναστηριωτών, εκτός σχεδίου πόλεως. Χαμηλά σπίτια με αυλές, με ακαθωτά σύρματα, χωμάτινοι δρόμοι
γεμάτη με πολλές παιδικές φωνές και σκόνη. Πολύ σκόνη από τα παιχνίδια. Τερματάκια, μπάλα, κεραμιδάκια, περιουσία, μήλα, το πιο μακρύ φεδενάρισμα με το ποδήλατο που είχε κόντρα τότε και φυσικά κρυφτό το βράδυ. Το αντρικό παιχνίδι που κυριαρχούσε ήταν το πολέμο. Είτε με Γερμανούς και Έλληνες, είτε με καουμπόιδες και Ινδιάνους. Γι' αυτό το παιχνίδι όλα τα αγόρια προετοιμαζόμασταν ώστε να εντυπωσιάσουμε ή και να ξαφνιάσουμε τον οποιοδήποτε εχθρό μας με το πλέον θανατηφόρο και εντυπωσιακό όπλο. Αυτοσχέδιες και ξύλινες ως επιτοπλίστων ιδιοκατασκευές. Είχαμε και κάποια κοκάλινα πιστόλια με τα κόκκινα τα καψούλια, ό,τι απέμειναν από τις απόκριες. Ένα τέτοιο καταπληκτικό όπλο που θα εξουδετέρωνε κάθε εχθρό μου με ευκολία, αλλά και θα με αναβάθμιζε σε συμμάχους και αντιπάλους, βρήκα στο εσωτερικό της Αγίας Παρασκευής που τότε χτιζότανε, μαζί με την παρέα άλλων παιδιών. Εκείνη η παρέα της γειτονιάς, βρισκόμασταν ως παρατηρητές των εκτελούμενων εργασιών ή παίζοντας με τις άμμους ή με τα κούβλα φτιάχνοντας δάνεις για τους εργάτες ή ισορροπώντας πάνω στα μαδέρια ή ρίχνοντας πέτρες στους ασβέστες, τρέχοντας φυσικά χέρια, πόδια και κατά κοντά πανταλονάκια. Εκείνη τη μέρα βρήκα ένα πλακέ ξύλο με σοβά, 50 πόντους είχε δεν είχε, σκισμένο κατά τύχη λοξά, ώστε στην παιδική μου φαντασία να σχηματίζει ένα ιδανικό όπλο. Μπροστά λεπτό, σαν κάνει, και πίσω πλατή, το μέρος του κοκόπανου. Ένας τρόκυλος ρόζος που του έλειπε την κάτω μεριά, χρησίμευε σκανδάλι. Το έκανε ιδανικό υπερόπλο. Αυτό είναι, είπα μέσα μου. Τώρα θα δούνε όλοι. Γεμάτος χαρά τρέχω στο σπίτι μας, λίγα μέτρα πιο πάνω από εδώ, και λέω με πρόσωπο που έλαβε από χαρά και ικανοποίησε τη μαμά μου. Μαμά, μαμά, κοίτα, βρήκα τι όπλο, κοίτα τι όπλο βρήκα. Πού το βρήκες, με ρωτάει. Στην Αγία Παρασκευή. Από την εκκλησία δεν παίρνουμε. Στην εκκλησία δίνουμε. Ιούλιος 2023. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστές αυτοδιοικητικές τοπικές αρχές, λυπή επίσημη, συνωρίτες κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Ξαναβρισκόμαστε εδώ στην αυλή της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά εξαγγέλνηση της πανδημίας και δυστυχώς όχι όλοι, για το ετήσιο καλοκαιρινό συναπάντημα, την οικονομική ενίσχυση του γεωργομείου μας της Ιεράς Μητροπόλεως. Για να δώσουμε όλοι μας για το γεωργομείο μας. Είναι μια συνάντηση, μια ιδέα, μια εκδήλωση εξ αρχής δυναμική αλλά και παράξενη για τα δεδομένα της κινησμένης και νοχελικής μας Φλόρινας σε αυτές τις Αμερικανιές που όμως μετά από τόσα χρόνια, 11 συν 3 της προσμονής, έχει εξελιχθεί σε καλοκαιρινό πετυχημένο event, γεγονός, όχι μόνο της ενορίας αλλά και της Φλόρινας. Και αυτό διότι είχε και έχει ένα και μόνο συγκεκριμένο σκοπό. Την ενίσχυση του εκκλησιαστικού γεωργομείου μας με διάφορους τρόπους. Δεύτερο, πραγματοποιείται, δηλαδή οργανώνεται, σχεδιάζεται, προετοιμάζεται και εκτελείται αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές και εθελόντριες. Ό,τι βλέπετε να υπάρχει γύρω μας, όσοι συμμετέχουν, ό,τι προσφέρονται ως κεράσματα ή ως δώρα από τη λαχιοφόρα αγορά, είναι όλα δώρα προσφορών, επαγγελματιών, ιδιωτών, καταστηματαρχών, φορέων, που μαζεύτηκαν με κόπο και όσους βλέπετε να βοηθούν και να κοπιάζουν είναι ανιδιοτελείς εθελοντές πολλών ειδικοτήτων. Τρίτον, έχει απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα. Όσα χρήματα μαζεύονται, γίνονται έργα στο γεωργομείο. Πάλι από εθελοντές, πολυτεχνίτες, που δεν επιθυμούν να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους και τα έργα τους. Ανακαινήσεις και διαμόρφωσης και διαμορφώσεις δωματίων, κατασκευή ξεχωριστών μπάνιων, υδραυλικές και θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, αγορά νέου εξοπλισμού που αφορά εστίες, θέρμανση, ηλεκτρονικό, κρεβάτια,
δημιουργία δωματίου φιλοξενίας, συντήρηση πάθοντος εξοπλισμού, επιδιορθώσεις βλαβών, δημιουργία βοηθητικών χώρων, εξωτερικές εργασίες. Άξι και να είναι πάντα καλά. Το μεγαλύτερο όμως κέρδος είναι η καταπολέμηση της λύθης όσον αφορά την ύπαρξη του νοσοκομείου μας. Διότι αν δεν το προσέξουμε ή αν το ξεχάσουμε, θα το χάσουμε. Γιατί όμως αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε και συνεχίζει να γίνεται στην Αυλή της Αγίας Παρασκευής? Γιατί δεν γίνεται σε έναν άλλο χώρο, σε κάποια αίθουσα ενός κέντρου, ενός ξενοδοχείου, ενός γηπέδου, στους χώρους ενός άλλου ιερού ναού? Το γηροκομείο και η Αγία Παρασκευή, πέρα από την χωροταξική γυπνίαση, αποτελούν δύο παράλληλους, αν όχι επάλληλους. Και αυτό διότι κατασκευάστηκαν περίπου τα ίδια χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Με ανεξάρτητα έσοδα και εισφορές το καθένα και από διαφορετικά ταμεία. Την ευθύνη κατασκευής και διαχείρισης των εξόδων του γηροκομείου είχε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, φιλό της Αγίας Παρασκευής, στο εκάστοτε εκκλησιαστικό συμβούλιο. Δεν τα δει όμως αυτά κτίσματα, κατά βάση χτίστηκαν από τον πτωχό και πιστό λαό με ράνους και δωρές. Στην άκρη της τότε πόλης συνδέθηκαν στις καθημερινές συνομιλίες των καθήκων μεταξύ τους με έναν τρόπο αλληλεξάρτησης και ταυτοποίησης, σαν GPS. Το γηροκομείο που ήταν δίπλα στην Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή που ήταν δίπλα στο γηροκομείο. Και το νοσοκομείο φυλάχιστο. Και τα δύο λειτουργούσαν κατά βάση με θελοντές και θελόντριες. Τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων στην Αγία Παρασκευή και στην αρχή οι Αγίες Γυναίκες του γηροκομείου. Οι αείμνηστες Χριστίνα Μασιώτη, Δήμητρα Δημητρίου και Ελισάβετ Ιβέτα Σάβα, ενώ αργότερα οι δύο αδελφές Πελαγία και Αγγελική, που τώρα είναι μοναχές Παϊσία και Πορφυρία, διακόνησαν το γηροκομείο. Φρόντιζαν, μαγείρευαν, ψώνιζαν, καθάριζαν, έπλαιναν, περιποιούνταν τους γέρους και τις γριές. Υπέβαιναν παραξενιές, ιδοτροπίες, παράλογες φωνές, άτυπα παράπονα, διαχειρίζονταν δύσκολες καταστάσεις. Υποστήριζαν σωματικές και ψυχικές δυσκολίες. Έκαναν τις νοσοκόμες, τις πλήστρες, τις αποκλειστικές, τις διαχειρίστριες, τους μεταφορείς, τους εκφορτωτές, τους συνοδούς, τις πληροφόρες των νεκρών. Τις ξεφτέλιζαν, τις προκαλούσαν, τις απειλούσαν λίγα ευχαριστώ άτομα. Τελευταίες κοιμόντουσαν, αν κοιμόντουσαν, και πρώτες ξυπνούσαν. Με αυτές εκεί πιστές και σταθερές του έργου και καθήκον τους, εμπνεόμενες από τον πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνου. Αιωνία αυτών του μνήμη. Δεύτερο, οι τότε γέροντες και γριές αποτελούσαν τους σταθερούς και πρώτους εκκλησιαζόμενους τους εσπερινούς στις κυλακές και γιορτές. Μπορμπανικόλας, Κουτσός, Καμπούρης και Στραβός βοηθούσε στο ιερό. Ενώ συνταξιούχος αστυνομικός κ. Μήκος μετήχε στο εκκλησιαστικό συμβούλιο και διάβαζε στο ψαλτήρι του. Οι δε γιαγιάδες, για να τους περάσει η ώρα, όσες ήταν καλά, έκοβαν τα χόρτα της αυλής, άλλαγαν τα καντήλια στα εξωτερικά εκκλησάκια και ήταν οι ακίνητοι φύλακες της εκκλησίας. Ήξεραν όσους έμπαιναν και έβγαιναν ή κάθονταν κοντά στη βρύση, βλέποντας τους διψασμένους περαστικούς και αντάλλαζαν κουβέντες. Η σύνδεση όμως που χαρακτηρίζει παράλληλους ή καλύτερα επάλληλους τους βίους του γηροκομείου της Αγίας Παρασκευής έγινε τον όγκο με τον αείμνηστο πατέρα Δημοσθένη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και αργότερα προϊστάμενο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως και εξαντλημένου υπεύθυνου του γηροκομείου. Σίγουρα αυτό το έγινε δεν ήταν σκοπός του πατέρα Δημοσθένη, αλλά ήταν έργο Θεού, θεία βουλής, διότι ό,τι σκέφτεται να κάνει μόνος του άνθρωπος χωρίς τον Θεό, ο Θεός γελάει. Και αυτό διότι όχι μόνο επειδή τον έβρισκε διαρκώς στο ναό, είτε στο γραφείο, είτε στις σκιές του δέντρου τα καλοκαίρια, είτε στο γηροκομείο για διαφέρνηση υποθέσεων, αλλά κυρίως για τη σχέση που καλλιεργούσε μεταξύ Εκκλησίας και γηροκομείου. Αν δεν είμαι εδώ, θα είμαι στο γηροκομείο. Πάτε, έχω μια δωρεά για την Αγία Παρασκευή. Όχι, δώσε στο γηροκομείο, διότι έχει ανάγκη. Με αφήνεις να τα βάλω στο γενικό φιλόπτωχο που έχει και συσίτια τώρα. Ξέρεις,
Τώρα δίνουμε φαγητό και στους έρμους, τους λαθρομετανάστες που συλλαμβάνει η αστυνομία και στους φυλακισμένους. Ποιος μαγειρεύει πάτε για όλους αυτούς? Οι γυναίκες. Ενώνας τις μαγείρεσες στο γεροκομείο. Κοίτα, θα κρατήσω τα χρήματα για την Αγία Παρασκευή, αλλά χρειαστεί θα τα δώσω στο γεροκομείο, στο γενικό φιλόπτωχο, ώστε να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε για τους γέροντες. Μου άφησα κούτες να κεράζουν από βαφτίσια ή από μνημόσυνα. Πού να τα φάρει γέροντος, το ζάχαρο που θα πάει στα ύψη. Προσοχή, δεν τα μπέρδευε, ούτε τα έμπλεκε. Τα έπλεκε. Τα χειριζόταν σωστά και με διάκριση τα διάφορα θέματα. Και το πλέξιμο, έχοντας σχέδιο με σωστές βελόνες και κατάλληλη γνωστή, έδινε το τέλειο πλεκτό. Σκοπός μου δεν είναι να πλέξω το εγκόδιο του Παπαγκοσμίου, ούτε να αεροποιήσω καταστάσεις. Περιγράφω την ανταπόκριση που απόκτησε στη συνείδηση της κοινωνίας της Φλόρινας η ουσιαστική σύνδεση στην πράξη του γεροκομείου της Αγίας Παρασκευής. Διότι όλοι όσοι έδιναν το περίσσευμα ή το υστέρημά τους γνώριζαν πως ό,τι και να έδιναν είτε στον έναν είτε και στον άλλον φορέα θα αξιοποιούνταν στο έπακρο και μέχρι τελευταίας δραχμής. Και αυτό διαδίδονταν από στόμα σε στόμα, από παρέα σε παρέα, από γειτονιά σε γειτονιά εκτός Φλόρινας. Αυτό συνεχίζει να ισχύει και τώρα. Αυτό ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο κέρδος πέρα από το οικονομικό για το γεροκομείο. Διότι και ο Μίντας στην αρχαιότητα ό,τι έπιανε γίνονταν χρυσό, αλλά πέθανε από πείνα και από κομμυριά του. Η σύνδεση στήριξης του γεροκομείου με τη συνείδηση της πόλης. Αυτό είναι το κέρδος. Της πόλης με την αρχική της έννοιας. Της πόλης που ενδιαφέρεται να ζει και να κινείται γύρω από το ιερό και τον Δήμο. Με τα χρόνια, το γεροκομείο απέκτησε επαγγελματικό προσωπικό, αλλά πάντα υπερίσχυε η εθελοντική ή καλύτερα η θυσιαστική πρωτοβουλία. Ώστε και φυσικά προσμετράται η πολύχρονη και ουσιαστική βοήθεια του τοπικού παρατήματος του Ερυθρού Σταυρού και η βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας. Έπειτα με τα χρόνια ήρθαν οι πιο σύγχρονες κοινωνικές δράσεις για απόρους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, όπως του Δήμου Φλόρινας και της τοπικής κοινότητας Φλόρινας με τον Δωρίζω, Χαρίζω, Γιορτάζω, με φορείς και συλλόγους και πολίτες της περιοχής, που για χρόνια στηρίζονταν στην αγαστή συνεργασία μεταξύ του Παπαδημοσθένη, εκπαίδευση της Ιεράς Μητροπόλης του Γενικού Φιλοτόπου Ταμείου και των υπευθύνων των δράσεων αυτών. Πού θα πάμε τα τρόφιμα, Πρόεδρε? Στο γεροκομείο, ή αν δεν ανοίξουν στην Αγία Παρασκευή. Εκεί θα είναι κάποιος ή ο Παπαδημοσθένης και τα παιδιά θα τα παραλάβουν. Και να τα αυτοκίνητα πενόφυλλα στην αυλή ξεφορτώνοντας σακούλες, τσάντα, τσουβάλια, ούτε στελάρα. Και τότε εκεί έβλεπες πρόσωπα χαρούμενα, χαμογελαστά, ευχαριστημένα. Όχι για τη δημοσιότητα, τη φωτογραφία της στιγμής ή το θεαθήνε, αλλά διότι γίνονταν πράξη το Ευαγγελικό που ο ελαιό πτωχό δανείζει Θεό. Αλήθεια, έχουμε φανταστεί τι σημαίνει αυτή η έκφραση αγάπης του Θεού με τα πλάσματά του? Ο Πανάγαθος Δωρητής Θεός που μας δίνει και μας εκχωρεί τα πάντα, θεωρεί τον εαυτό του οφειλέτη σε εμάς τους ευτελείς. Μας διορίζει οικονόμους στα αγαθά του που κατέχουμε και θέλει με τη θέλησή μας να γίνουμε καλοί διαχειριστές, καλοί οικονόμοι. Άδει τα ρήματα για πολλούς από εμάς. Πόσα κηρύγματα και πόσες βαθιστόχαστες θεολογικές έννοιες περιέχονται σε εκείνες τις σακούλες και σε εκείνες τις κούτες. Και επιτέλους, μετά από χρόνια, ζήσαμε να το δούμε και αυτό, καθώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και εμφανίστηκε στο κόψος μας, η Αλεξάνδρα. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε, που λέει ο λαός μας. Όχι όποια Αλεξάνδρα. Κυρία Αλεξάνδρα Παπατσίδη. Ένας κινητός πελάς και βραχνάς των κοιμισμένων συνειδήσεών μας και της απραξίας μας. Η Αλεξάνδρα λοιπόν συνάντησε τον πατέρα Δημοσθένη και η σύνδεση του γεροκομείου με την Αγία Παρασκευή ενισχύθηκε και με την πόλη της Φλόρινας και με τους επιχειρηματίες ακόμα περισσότερο. Το ίδιο και η εξωστρέφεια του γεροκομείου. Και από τότε κάθε χρόνο διοργανώνεται η εκδήλωση αυτή για το γεροκομείο. Το πιάνει η κυρία Αλεξάνδρα Βακητσίδου, μας το είπε
κυρία Ασκαρμανίδου Κυκή και την ευχαριστούμε πολύ. Πρόκοψε, δουλεύοντας και κυρίως προσφέροντας τη ζωή της και τιμήθηκε πολλές φορές. Μένω στη τελευταία βράβευσή της, στο παράσινο το διαβίου βραβείο τάγματος της Αυστραλίας και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Οπότε εδώ θα με επιτρέψετε να αλλάξω τη σειρά των προσφωνήσεων και να πω την ορθή, τη σωστή. Σεβασμιότατε, κυρία Βακιτσίδου, κύριοι κύριοι βουλευτές, κύριοι περιφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι κύριοι. Προηγείται όλων με βάση το Εθνικό Πρωτόκολλο, με Προεδρικό Διάταγμα και με βάση νομοθεσία της Αυστραλίας. Τόσο ψηλά την τοποθέτησε η Αυστραλιανή κυβέρνηση διαβίου όταν φέρει το μετάλλιο στο πέτο της και δεν το ξέρουμε. Ή το αγνοούμε εμείς οι παντογνώστες, αλλά να δεις τα πρωτόκολλα και τις αποδόσεις τιμών. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλεξάνδρα Βακιτσίδου, για ό,τι κάνετε. Μπράβο σας και να είστε καλά. Σεβαστές αρχές, τελειώνοντας, από το προάβλιο της πληγωμένης από το σεισμό Αγίας Παρασκευής, που κι αυτή με τη σειρά της περιμένει καρτερικά τη σωτηρία της, το μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε και φέτος είναι σημαντικό για το παρόν και το μέλλον του γυροκομείου. Στήριξη, υποστήριξη και ενίσχυση. Διότι μπορεί να αποτελεί έργο ανθρώπων, αλλά ολοκληρώνεται, επιβλέπεται και σκέπεται από τη Θεία Φώτιση και την Αγία Παρασκευή. Θα προσέχουμε την Αγία Παρασκευή για να προσέχει και αυτή με τη σειρά της του γυροκομείου. Επιπλέον, να ζητήσουμε από τις τοπικές αρχές και ιδιώτες που γνωρίζουν την ένταξη του γυροκομείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση. Το επόμενο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να βρεθούν συνεχιστές του έργου της κυρίας Αλεξάνδρας. Μια νέα Αλεξάνδρα ή πολλές Αλεξάνδρες με θελοντές και θελόντριες που θα βοηθήσουν και θα συνεχίσουν το έργο στο μέλλον. Ευχόμενος προς όλους υγεία, προκοπή, μακροημέρευση και καλή αντάμωση του χρόνου, ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε τις τσέπες μας, τα πορτοφόλια μας και να δώσουμε για το χειροκομείο. Και όταν έρθει η ώρα για την Αγία Παρασκευή, θα είμαστε όλοι εδώ. Σύμφωνοι? Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραπτόπουλο. Αλεξάνδρα, έρθεις λίγο. Δύο λόγια να μας πεις. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Για μένα είναι πολύ δύσκολο. Άλλα είχα μέσα στο μυαλό, μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή μου μέχρι χτες και άλλα βλέπω σήμερα. Δεν περίμενα όλον αυτόν εδώ τον κόσμο τον εθελοντή. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς. Κανένα έργο δεν είναι της Αλεξάνδρας. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι ξανά κυρία. Κυρία ήταν μόνο η Παναγία. Εγώ βαπτίστηκα Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα. Σε αυτό και μόνο μου αρκεί. Και στην Αυστραλία και παντού το φωνάζω και το τονίζω σε όλους. Κυρία ήταν η Παναγία, εγώ βαπτίστηκα Αλεξάνδρα. Και υπουργοί, πρωθυπουργοί, όλοι Άλεξ. Σας παρακαλώ, με την αγάπη και την εκτίμηση που σας έχω σε όλους. Αυτό και μόνο. Δεν έκανα εγώ το έργο, λάθος. Ξεκινώντας από εκεί που ξεκίνησα, σκεφτόμουν και έλεγα αυτή τη γιαγιά που δεν είδα εγώ, αυτό το παππού που δεν μπόρεσα να κοιτάξω, 17 χρονών κορίτσι έφυγα. Μέσα στη τρελή χαρά. Να πάω να βρω την αγάπη όπως βρίσκαν όλοι. Το τι θα με έβρισκα, το τι θα έκανα ήταν άλλο. Και λέω για αυτό το παππού και αυτή τη γιαγιά και αν θυμάται, σεβασμιότατος, πολύ καλά, πήγα να πάρω την ευχή του. Και ο πάτερ Δημοσθένης
Πού πας, μου λέει, είσαι χαζή. Εδώ δεν ξέρουμε από αυτό. Το ξέρω εγώ. Έλα μαζί. Με τι χαρά με δε. Με τι χαρά μ' αγκάλιασε. Τη δική σου ευχή, με αυτό το έργο συνεχίζουμε. Ένα χειροκρότημα για την αξία του Σεβασμίου Πάρκου. Οι αρχές ποτέ δεν μ' αφήσανε. Πάντα στο χέρι μας. Αλλά αυτοί που κράτησαν μέχρι σήμερα τα 11 χρόνια, είσαστε όλοι εσείς και αυτό το γαλάζιο χρώμα που βλέπετε. Αγαπάμε και βοηθάμε. Το ποια είμαι εγώ, είναι για εκείνη τη χώρα. Εγώ όμως θα ήθελα, να με επιτρέψετε πατέρα, να σας δώσω ένα μικρό δώρο, με πολύ αγάπη, να το βάλετε στο γεροκομείο, να βλέπουν όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αυτό το ωραίο τραπέζι. Ένα χειροκρότημα για αυτό το τραπέζι. Αυτή εδώ η κορνίζα θυμίζει πολλά. Είναι από παλιές ωραίες φωτογραφίες. Είναι χαρά μας που όλοι μπορούμε να είμαστε εδώ μέσα. Με τη μικρή ή με την πολύ αγάπη μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτά τα λεφτά που θα μαζευτούν στη σημερινή εκδήλωση, έχουμε μιλήσει με τους δύο ιερείς μας εδώ πέρα και μου έχουν πει ότι θα κάνουν κάτι για το γεροκομείο. Το τι, το ξέρουν αυτοί οι δύο και θα μας το πούνε. Δεν θα φύγει κανένας από εμάς, εκτός που θα καμαρώσουμε τη χοροδία μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ και όχι μόνο εγώ, όλοι εμείς εδώ που ήρθαν να πούνε αυτά τα ωραία τραγούδια για αυτούς τους παππούδες και γιαγιάδες. Τώρα θα μου επιτρέψετε για δύο λεπτά θα σας κρατήσω γιατί αυτή τη χαρά πρέπει να τη μοιραστώ με εσάς. Και θα σας πω γιατί. Αυτό ήταν το χρυσό μετάλλιο που βλέπετε. Εδώ, το μεγάλο. Αυτό ήταν που τιμήθηκε ο κάθε απόδημος που έφυγε από τη χώρα του. Όταν πήγα στο κυβερνητήριο, παρακάλεσα και είπα, μπορώ να τιμήσω τη χώρα μου. Όταν μου είπανε, θα τιμηθείς με το χρυσό μετάλλιο, σαν Αλεξάνδρα, είπα όχι. Έκλαψα. Όχι εγώ. Θέλω όλοι οι απόδημοι που φύγανε από τη χώρα τους, δεν έχει σημασία σε ποια χώρα πήγανε, για αυτούς θέλω αυτό το μετάλλιο. Άλλοι δεν μπόρεσαν να έρθουν σε αυτή τη χώρα τους. Αλλά λυπάμαι πολύ, όταν μου δώσανε το μετάλλιο και βρέθηκα με τις δύο σημαίες, αυτό που μου είπανε είναι η υπόκληση να κάνω μπροστά σε μένα, και λέει, η δικιά σου χώρα θα είναι πολύ υπερήφανη. Και κάτω στην Ελλάδα θα σε περιμένουν μεγάλες τιμές. 26 υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία από ποια παράταξη, και ο βασιλιάς ο Κάρολος στείλανε επιστολές συγχαρητήρια. Λυπάμαι που θα το πω. Μεγάλη ησυχία. Αυτό ήθελα μαζί σας να το μοιραστώ, γιατί αυτός είναι ο τόπος μου, αυτή είναι η χώρα μου, αυτή την αγαπώ και πάντα θα την αγαπώ. Και όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι Έλληνες. 17 χρονών κορίτσι έφυγα και έρχομαι στα 72 με μεγάλη τιμή για όλους εμάς τους Έλληνες. Αυτό τιμώ. Σας ευχαριστώ με πολύ αγάπη στα πρόσωπά σας και σας εκτιμώ. Όλους. Μπορείτε να συνεχίσουμε με τη δικιά μας χοροδία. Παιδιά, όλοι στη χοροδία.
Ευχαριστώ. Με τη συγκίνησή μου, ξέχασα να σας πω. Λόγω που απευθυνθήκατε και είπατε για τον ναό μας, για την εκκλησία μας, ο Πάτερ Δημοσθένης είχε φιλοξενήσει εδώ παιδιά. Και πολλοί το θυμάστε, τον Αποδήμο, εδώ στη Φλόρινα. Αυτά τα παιδιά όμως δεν ξέχασαν την αγάπη. Μαθαίνοντας, χάνοντας τον Πάτερ Δημοσθένη, μαθαίνοντας για αυτή την εκκλησία που χρειάζεται μια ανακαίνιση, εδώ μου έχουν δώσει πολύ λίγο, μα πολύ λίγο, αλλά με πολύ αγάπη για μια αρχή για αυτό το ναό. Αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσω εγώ μέχρι που να αρχίσει ο ναός. Έτσι έχω μάθει στην Αυστραλία. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει, όπως δέχτη βέβαια, να αναφερθούμε περισσότερο και να ευχηθούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τους δύο που έφυγαν από αυτό το βάθος. Και πρώτος είναι ο Μητροπολίτης Λωρίδης Αυγουστίνος, ο οποίος καυκοποίησε, μόχθησε και για το ναό, διότι όταν εγκαταστάθηκε Μητροπολίτης Λωρίδης, ήμουν τότε πρωτοσύγκελός του και επισκεφθήκαμε την Αγία Παρασκευή και μόλις είχε βγει από τα θεμέλια. Έγινε επιμερών και το γεροκομείο εξ ολοκλήρου επιμερών. Δεν έκανε τίποτε άλλο, δεν έκανε πρώτον το γεροκομείο. Ο Θεός να τους αναπαύσει και πρέπει να τους ευχαριστούμε και να ευχαριστούμε. Και όλοι μας, όσο μπορούμε ο καθένας, να βοηθήσουμε να γίνει και ο νέος ναός και να συνεχιστεί και το εκκλησιαστικό γεροκομείο, το οποίο, όπως είπα, το μετονομάσαμε εις Αυγουστίνιο Εκκλησιαστικό Γεροκομείο, εις ανάμνηση του Αυγουστίνου. Να είστε καλά. Και κλείνει η όμορφη με τραγούδια από τη μεικτή χοροδία του Αριστοτέλη. Στο πιάνο βρίσκεται ο Λάζαρος Καλέας και μαέστρος είναι η Αλέκα, η παπά, η δικιά μας η Αλέκα, που μεγάλωσε επίσης εδώ στη γειτονιά, έπεσε εδώ σε αυτή την αυλή, ξεκίνησε από την παιδική χοροδία Δημήτριος Λιώτσης ως χοροδός και σήμερα έχει αναλάβει τη διεύθυνση της παιδικής χοροδίας και της μικρής χοροδίας. Oh, Lord, yeah, man.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
προσφορά και ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα όμορφα αγοράκια και τα κοριτσάκια. Ευχαριστώ τη μαέστρο που είναι από το ίδιο πολύ, όχι από το ίδιο πολύ, Πρέσβα, ένα χειροκρότημα για τη μαέστρο μας. Θα αξίζει πολλά πολλά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Φλόρινα ακούγεται παντού. Κύριε πολιτικοί, μην ξεχάσετε, απευθύνομαι σε εσάς. Σας εύχομαι να ξαναβγείτε και ξανά να χειροκροτήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν κοντά μας για άλλη μια φορά. Από την καρδιά μας και ένα χειροκρότημα πάλι για όλους εμάς. Καλύτερα η κυρία Μαρία να μας πει ένα τραγουδάκι. Έλα Μαρία μου, όπως κάθε χρόνο, για να κλείσει η βραδιά. Η κυρία Μαρία μένει στο γεροκομείο. Έχει εδώ και 11 χρόνια μαζί μας, τραγουδάει κάθε χρόνο. Και να χειροκροτήσουμε τη Κική μας που για 11 χρόνια είναι το δεξί μου χέρι, το δεξί μου ορολόγιο. Επίσης τον Κώστα τον Ραυτόπουλο. Κώστα, όλα τα λεφτά είσαι, δεν σε χάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, και αρκετά σας κούρασα εγώ, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Με πολύ αγάπη, του χρόνου ραντεβού εδώ. Μην ξεχνάτε το ραντεβού. Υπάρχει Αλεξάνδρα και πάντα υπάρχει. Έχει πολλές Αλεξάνδρες, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας
Είπε, ήθελα να έχω άλλες τρεις Αλεξάνδρες. Θα σου πέφτανε οι κολόνες του. Μου λέει, γιατί, γιατί θα έλεγε, εγώ να είμαι πρόεδρος, εγώ να είμαι πρόεδρος. Κάποιοι μπορεί να ήταν και πιο ψηλοί, εγώ είμαι και κούτυρα. Και έτσι υπάρχει κόσμος που αγαπάει αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ όλους. Άντε, γεια! Το ποσό θέλω να ακούσετε, μη κουνηθεί κανένας. Είπα γεια σας, δεν είπα όμως φεύγω εγώ. Περιμένετε. Το ποσό που ακούστηκε είναι 2.462 ευρώ. Αυτά είναι όλα δικά μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εκτός από το έφερε και έναν καρδιογράφο από την Αυστραλία, τον οποίο παρέδωσε στον ιατρό του γεροκομείου, ο οποίος αν ιδιωτελώς προσφέρει τις υπηρεσίες του, τον κύριο Σταυρίδη, και το παρέδωσαν στο γεροκομείο και το παρακολουθούν. Επίσης να θυμηθούμε τους παλαιούς γιατρούς, οι οποίοι κοιμήθησαν και έφυγαν από το μάτι των κόσμων και πρώτος ήταν ο αείμνηστος Σούρας Αναστάσιος, ο οποίος θυμάτησε και δήμαρχος, και άλλους πολλούς που τότε πήγαν από το μάτι των κόσμων, πάρα πολύ όλοι οι γιατροί. Τις πόλεις Λωρίδες προσέφεραν τις υπηρεσίες των ανιδιωτελώς και αυτούς οι οποίοι προσφέρουν σήμερα ακόμη πάρα πολλοί γιατροί και πάνω απ' όλα είναι ότι προσφέρει και το νοσοκομείο της Λωρίδης, διότι πάντοτε είναι έτοιμοι να δεχθούν όλες οι κλινικές του νοσοκομείου τους ασθενείς εκτάκτως όταν υπαρξιάζει μεσάνυχτα τους πηγαίνουν και τους δέχονται ευχαρίστως του νοσοκομείου. Για τον εκάστοτε διοικητή του νοσοκομείου θα τον ευχαριστήσουμε και τους υπάρχοντες ακόμη γιατρούς που εξυπηρετούν τον κύριο Σταυρίδη, την κυρία Τούλιο και άλλους οι οποίοι δεν τους θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. Να ο Θεός να τους έχει καλά. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Διότι αν δεν προσέφερε ο λαός και η επιστήμη, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αυτό το καρδιογράφημα δεν το έστειλα εγώ. Εγώ μόνο ρώτησα και κάποια οικογένεια με πολύ αγάπη μου λέει, Αλεξάνδρα, μη γυρεύεις να μάσεις λεφτά, εμείς θα το προσφέρουμε. Και ευχαριστώ εγώ την οικογένεια αυτή και οτιδήποτε χρειαστούν, το ξέρουν, είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ.